Προχωρούμε στη συνέχεια στον επόμενο και τελευταίο ομιλητή μας, τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, ο οποίος είναι νομικός και θεολόγος. Θα σας πω επιτροχάδεν λίγα βιογραφικά για τον πατέρα Ιωάννη. Ο πατήρ Ιωάννης κατάγεται από την Αθήνα, έχει σπουδάσει θεολογία και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1982 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Μήνης, Χρυσόστομο Βούλτσο. Είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, είναι τακτικός ομιλητής του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως που οργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εστίας Πατερικών Μελετών, αρθρογραφεί στον εκκλησιαστικό τύπο, έχει συγγράψει 3 βιβλία, έχει συνθέσει ασματικές ακολουθίες, ασχολείται με μεταφράσεις ρωσικών θρησκευτικών βιβλίων. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει έχει τίτλο «Ακοινωνισία και αποτύχηση σύμφωνα με τη διδασκαλία και τον βίο των Αγίων Πατέρων». Πατήρ Ιωάννη, έχετε το λόγο. Σεβασμιό Κάγε Περέ, σου ευχαριστώ για την πρόσκληση για αυτό το ακαθόδες θέμα της αποτυχήσεως. Σας ευχαριστούμε που σηκώνετε όλο αυτό το βάρος και τον ονειδισμό του Χριστού με τις σημερινές προκλήσεις. Ενθυμούμε τον μακαριστό πατέρα Αντώνη που έλεγε ότι εάν κάνουμε το καλό και δώσουμε τον πελά μας, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Σας ευχαριστούμε και τον συμπασμιότατο Άγιο Κλειφάδας, τον κύριο Παύλο, διότι και οι δυο σας είστε παντοκουπαρόντες όλες τις σημερινές, όχι μόνο στα θέματα αυτά της προκλήσεως του οικουμενισμού, αλλά και σε κάθε πρόκληση που αθετεί στην ουσία την χριστιανική ορθόδοξη βιωτή. Το θέμα κοινωνισία και αποτύχηση σύμφωνα με τη διδασκαλία και τον βίο των Αγίων Πατέρων. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, απέθαινε επί του Σταυρού είναι και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγησεν. Το ένα αυτό είναι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία. Στο Ιερό Δισκάριο κονίζεται η εν Χριστώ και εν την Εκκλησία αυτού ενώτης. Ο σφαγιαζόμενος αμνός στο κέντρο, δεξιά αυτού η Θεοτόκος, αριστερά κληθείς των Αγίων και κάτωθεν μνημονευόμενοι ο Επίσκοπος της τοπικής Εκκλησίας και οι χριστιανοί ζώντες και κεκοιμημένοι. Αρχίζοντας ο λειτουργός τη μνημόνευση και την εξαγωγή μερίων, λέει «Μνήστε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, το όνομά του και πάντων των αδελφών προς εκλέσω εις την συγκοινωνία πανάθρωτη δέσποτα». Από τον Ιερό Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη η Θεία Λειτουργία καλείται κοινωνία και σύναξη, διότι εξαιρετικά αυτή συνάγει τα μεριστά σημών ζωάς εις ενοηλή θέωση και δωρείται τη των διαιρετών θεοειδή συμπτύξη την προσέν κοινωνία. Η κοινωνία μέσα στη Θεία Λειτουργία, η ένωση μετά του Χριστού και των πιστών είναι κοινωνία πίστεως και αγάπης. Ομολογείται κοινή πίστη η Ορθόδοξος, μνημονεύεται τρεις φορές ο τυπικός Επίσκοπος ως εγγυητής και φύλαξης της πίστεως και της ενότητος της Εκκλησίας, δίδεται ο ασπασμός της αγάπης, αναφέρονται τα προσφερειντά δώρα μετά ευχαριστίας, μεταποιούνται στο σώμα και με Χριστού, μεταλαμβάνονται από τον κλήρο και τον λαό. Έτσι απαρτίζεται το σώμα του Χριστού η Εκκλησία. Δεν πρέπει να ελσμονούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι ούτε μόνο ενότητα πίστεως, με την έννοια απλή συμφωνία μιας ομάδος ανθρώπων στις υπό των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων θεσπιστεί σε δογματικές αρχές, τις οποίες αυτοί υπερασπίζονται με πάθος, αυτό οδηγεί στο συλλογισμό, ούτε όμως και μια κοινωνία αγάπης με την έννοια μια συναισθηματικής αδελφικής ατμόσφαιρας που διαχέεται σε μια ομάδα ανθρώπων ανεξαρτήτως πίστεως και πεπιθήσεων, αυτό οδηγεί στον οικουμενισμό. Η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι το συνέχον την Εκκλησία, αλλά και το ζητούμενο, όπως λέμε της άλλη, από εμάς τους Χριστούς, ώστε να εννοούμε θέματα του Κυρίου μας και των αδελφών μας μέσα στη Θεολογία. Το στοιχείο της πίστης είναι εκείνο που οδηγεί στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την ορθή πίστη στον Τριάδη Θεό, δεν οδηγούμαστε στην αληθινή ένωση, εν Χριστώ, δια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και με την ορθή πίστη, χωρίς την αίσθηση της χάριτος που χορηγείται από το Άγιο Πνεύμα δια της στηρίσεως των ιδρών του Χριστού και της μετοχής στα άγραντα μυστήρια, πάλι δεν ολοκληρώνεται η ενότητα εν Χριστώ των πιστών. Ούτως εγώτων των πραγμάτων, η Εκκλησία δια των συνόδων της αποκόπτει από το σώμα της, από την κοινωνία του Χριστού και των αδελφών,
καθιστά κοινωνή τους όσους σφάλουν περί την πίστη την εχριστό ζωή, αφού διασπούν την ενότητά της. Είναι αδύνατο εκκλησιολογικός στο άμωμο σώμα του Χριστού να συνεπάρξει ο αιρετικός ή ο βαρέος αμαρτάνων με τους ενωμένους εν τη πίστη και τη ευχαριστία χριστιανούς. Πολύ περισσότερο αποκόπτει η Εκκλησία από τους αιρετικούς ποιμένους, οι οποίοι αντί να φροντίζουν και να εγγυώνται με τη διδασκαλία τις νοθεσίες, τα επιτήμια και τις πράξεις τους στην εχριστό ενότητα που φέρει στη σωτηρία, διασπούν το σώμα των πιστών και οδηγούν στην απώλεια. Ο συνοδικός εξωστρακισμός των αιρετικών ποιμένων, και ας περιορίσουμε τώρα εδώ στην αποκοπή των αιρετικών από την Εκκλησία, ή η απομάκρυνση, η αποτύχηση από τους αιρετικούς ποιμένες κατά την προτροπή των Αγίων, είναι η λεγόμενη ακοινωνισία. Είναι αυτό δηλαδή η θέση έναντι της Εκκλησίας, την οποία περιέρχονται ή αθετούνται στην ορθόδοξη πίστη, δηλαδή οι αιρετικοί ή κοινωνούντες με αυτούς. Ακοινώνοντο κατά το πλήρως περιεχόμενο του όρου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιερείτης χαρακτηρίζει τον μήτε κοινωνούντα, μήτε συνιστάμενον και προσευχόμενον με τους πιστούς εν Εκκλησία, αλλά φοριζόμενον από αυτούς και βγαίνοντα έξω της Εκκλησίας και προσευχής. Ποιος καθιστά κοινώνοντο ένα λαϊκό ή κληρικό πλανηθέντα, και στις δύο περιπτώσεις οι επίσκοποι εφαρμόζονται στους ιερούς κανόνες, μόνοι τους ή εν συνόδο αποκόπτουν τους αιρετικούς από την κοινωνία της Εκκλησίας ή επιβάλλουν επιτήμια σε όσους κοινωνούν με αυτούς. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι κανόνες κατά των συμπροσευχών επιτάσσουν αφορισμό για τους λαϊκούς και καθαίρεση για τους κληρικούς που συμπροσεύχονται με αιρετικούς. Όμως οι συμπροσευχόμενοι δεν είναι καθιερημένοι ή αφορισμένοι αμέσως μετά την πράξη τους, αλλά πρέπει να αφοριστούν, γι' αυτό λέγει αφοριζέστο, είναι καθαρίστον. Αυτή την ποινή με την οποία καθίστητα κοινώνει μπορεί να την εκβάλλει ο επίσκοπος ή η σύνοδος. Η θέση τώρα των λαϊκών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και η δυναμική στάση τους έναντι των αιρέσεων είναι απαραίτητη, καθώς στηρίζουν εν την πράξη τη θεοφώτιση διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και Συνόδων, οι οποίοι οφείλουν να εκφράσουν τη σειρά τους στο σώμα της Εκκλησίας. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει πνεύμα μειονεξίας ή ανταρσίας έναντι των πρεσβυτέρων και των επισκόπων, ούτε πάλι και των πρεσβυτέρων έναντι των επισκόπων. Οι ποιμένοι, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τους ιερούς κανόνες, έχουν την πρώτη ευθύνη και το προβάδισμα στον αντιαιρετικό αγώνα. Σύμφωνα με τον 31ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, ο πρεσβύτερος μπορεί να απομακρυνθεί από την κοινωνία του επισκόπου όταν ο τελευταίος σφάλει την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη. Κάνοντας μια συστατική ερμηνεία του κανόνα αυτού, ο 15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επιτρέπει την απομάκρυνση ποιμένων από τους εκκλησιαστικώς προϊσταμένους τους, την αποτύχησή τους, όταν αυτοί κηρύσσουν αίρεση γυμνή την κεφαλή. Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο του 31ου όσο και του 15ου της Πρωτοδευτέρας, η θεσμική απομάκρυνση από τους αιρετικούς ενεργείται από τους κληρικούς. Βέβαια, και οι λαϊκοί δεν αφίστανται της κοινωνίας των αιρετικών ποιμένων, ακολουθούντας όμως ορθοδόξους ποιμένες. Αναδειφώντας την εκκλησιαστική ιστορία, παρατηρούμε πως όταν εμφανίστηκε κάποια κακοδοξία στον χώρο της Εκκλησίας, γίνεται ένας συναγερμός και συντονισμός όλων των δυνάμεων της Εκκλησίας, όχι εξ ενστίκτου, όπως ατυχώς πόθηκε, αλλά εν Αγίω Πνεύματι και δια του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός όλων γίνεται να εξωστρακιστεί ο αιρετικός από το εκκλησιαστικό σώμα ή να απομακρυνθούν από τον αιρετικό ποιμένα πιστή, ειδικά των τελευταίων καταχρώμενων της εξουσίας και με τη βοήθεια των κοσμικών αρχόντων λιμένεται το ποιμένα του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η κοινωνία με την αίρεση και τον αιρετικό. Της κοινωνία φωτίου προς σκότος ή της μερής πιστού μετά πίστου. Όλοι οι λαϊκοί, μοναχοί, κληρικοί, θεοφόροι πατέρες για τις ενότητες της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος συντονίζονται στον αγώνα κατά των αιρέσεων. Και όλη αυτή η κοινή προσπάθεια, οι αφόρμητες αντιδράσεις του λαού και η απομάκρυνση από τους αιρετικούς ποιμένες, η θεολογία και ο έλεγχος των κακοδοξιών από τους πατέρες, επιβραβεύονται, αποκρισταλώνονται, ολοκληρώνονται, ενδεχομένως και διορθώνονται και επισφραγίζονται στις αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Βλέπουμε επίσης με ένα αντικειμενικό κοίταγμα ότι δεν υπάρχει μια απόλυτη σειρά προτεραιότητος της αντιδράσης. Πολλές φορές με την εμφάνιση της πλάνης αντιδρά πρώτος ο λαός του Θεού, όπως στην περίπτωση του Νεστοριανισμού. Μόλις ακούστηκε μέσα στην Εκκλησία Ευλασιομία «Η της Θεοτόκων είναι λέγεται Μαρία, ούτως ανάθεμα έστω», δηλαδή αθέτησαν αυτός ο επίσκοπος ο αιρετικός ο Δωρόθος μέσα στην Αγία Σοφία, είπε ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος,
Λέει ο Άγιος Κύριος, το περιγράφει, γέγονε με κραυγή μεγάλη παραπαντός στο λαό και εκδρομή, δηλαδή βγήκαν όλοι έξω. Και έπαυσαν την κοινωνία με τον αιρετικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολο Νεστόριο, διότι ούγαρι θέλουν έτη κοινωνήν αυτής τι αυτά φρονούσι. Το ίδιο συνέβη με την ένταξη της οικονομικής, όπου πολλοί Ορθόδοξοι αντέδρασαν βία στην αποκαθήλωση των ιερών εικόνων και άλλοι αθυμούντες έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και επί τας Ορθοδόξους κουμοπόλης μετόξαν. Φύγαν δηλαδή για να δημιουργούν κοινωνία με τους αιρετικούς, φύγαν από τις πόλεις και πήγαν σε άλλα μέρη από τον Ορθόδοξο. Άλλο πάλι έχουμε εξ αρχής την καταδίκη της αιρέσεως από μια τοπική σύνοδο, όπως τη σύνοδο που καταδίκασε πρώιμα τον Άριο στην Αλεξάνδρεια υπό τον Άγιο Κύριλλο και τη σύνοδο στα Ιεροσόλυμα και τη Ρώμη που καταδίκασαν την Οικονομαχία. Πάντοτε όμως, όταν εμφανιστεί μια αίρεση, έχουμε κυριαρχούσα στον αγώνα κατά των αιρέσεων την παρουσία ενός των Αγίων Πατέρων, όπως ξέρουμε του Αγίου Αθανασίου με την εμφάνιση του Αριανισμού, του Αγίου Κυρίου με την εμφάνιση του Νεοστοριανισμού, του Αγίου Θεοδόρου Σουδέτου στη δεύτερη φάση της Οικονομαχίας και σε άλλες αιρέσεις χθόνιες που δεν εντοπίζονται εύκολα από τους πολλούς, τους αγώνες του Αγίου Μαξίμου του Μουρεγητού, του Αγίου Φωτίου στη μάχη κατά του Φιλιόκβε και της Παπικής Υπουργής, του Αγίου Γοργιουρίου του Παλαμά κατά την περίοδο του Βαρελαμισμού, του Αγίου Μάρκου του Ευγενίου κατά την περίοδο των προσπαθειών ενώσεως με τον Παπισμό. Μετανοτέρα πείθεται κανείς ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία του την οποία επέκτησε με το ίδιο του το αίμα την επιμελείται με ιδιαίτερη στοργή. Σε αυτήν φραγμόν περιέθηκε ο Οικοδόμησε Πύργων και Εξέδωτο Γεωργής. Πύργος είναι η ορθή πίστης, φραγμή ιερή κανόνας και καλή Γεωργή οι Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες αποτελούν την ασφαλιστική δικλίδα δια της οποίας στηρίζεται η μεσότης στις δύσκολες στιγμές της ζωής της Εκκλησίας. Είναι και ένας θεόσταλτος κόμβος όπου συναντάται ο λαός του Θεού και Άγιοι Σύνοδοι. Παρότι σε κάθε εμφάνιση αιρέσεως, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, εκφράζουν λόγο και έργο τη συνείδηση του σώματος της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, όπως για τον Αποστόλων έτσι και για τον Πατέρων, οδηγεί την Εκκλησία σπάσαν την αλήθεια διαρκώς σε κάθε ενέργειά της. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή της εκκλησιαστικής ζωής, ένας Άγιος κατέχει αυτό που έλεγε ο μακαριστός καθηγητής μας Στυλιανός Παπαδόπουλος, το πρωτείο της αληθείας. Είναι φορέα της αληθείας ένα Αγίο Πνεύματι και όλοι τον ακολουθούν. Όπως συνέβαινε και με τον Κύριό μας, όταν μιλούσαν οι Άγιοι, πάντων, παραφράζω λίγο την περικοπή από το Καταλοκά, εν τη Εκκλησία οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες εις αυτούς. Έτσι, καμιά αιρεσία δεν κατεδικάζεται στην ιστορία της Εκκλησίας, κανείς επίσκοπος ή πρεσβύτερος δεν καθίσταται ακοινώνητος όταν αιρετίζει, ειδικά όταν ξεκινούσαν οι αιρέσεις, χωρίς την αποφασιστική συμβολή και συμβουλή των Αγίων Πατέρων, που εν τέλει υιοθετούνται υπό τον Συνόδο. Το ότι η συμβολή των Πατέρων είναι συνεκβανόν προϋπόθεση στην αντιμετώπιση και καταδίκη των αιρέσεων επικονίζεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ γνωστό βέβαια αυτό, το ακούμε και στην Κεντρική της Ορθοδοξίας, αλλά εδώ διακηρύπτεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ούτω γαρ κρατείνεται η των Αγίων Πατέρων μόνο δασκαλία ή των παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή ταυτίζουν, λέει ο Πατέρας, την παράδοση με τη δασκαλία των Αγίων Πατέρων. Φαίνεται επίσης καθαρά στους βίους των Αγίων. Στον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τέλος αποτυπώνεται η επιώνωση εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία θεωρεί τους Αγίους Πατέρους οδηγούς μας στα θέματα των σχέσεων με τους αιρετικούς. Ο κανόνας αυτός ορίζει ότι ο πρεσβύτερος ή ο επίσκοπος ή ο Μητροπολίτης είναι άξιος επένω από την Εκκλησία να απομακρυνθεί από την κοινωνία του προϊσταμένου του και πάψει τη μνημόνευση του ονόματός του στη Θεία Λειτουργία. Στην περίπτωση που δημόσια κηρύσσει και γυμνεί την κεφαλή διδάσκεπ Εκκλησίας αίρεση παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων, κατεγνωσμένη Αγίων Συνόδων ή Πατέρων. Δηλαδή μιλάει ότι αυτή η αίρεση μπορεί να έχει καταγνωστεί από τους πατέρες και από τις συνόδους για να μπορεί κανείς να απομακρυνθεί από τους αιρετικούς, από τους αιρετικούς προϊσταμένους. Υπό των Πατέρων κατάγνωση των αιρέσεων, όπως φαίνεται στη διδασκαλία και στο βίο τους, εννοείται ως εντόπιση, έρευνα εκ μέρους των Αγίων μιας κακοδοξίας, ως θεολογική της αναίρεση και καταδίκη της έργου και λόγων. Δηλαδή όταν παρουσιαζόταν, όταν μόλις κολαπτόταν μία αίρεση, δι' του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, οι πατέρες εντόπιζαν την αιρετική διδασκαλία,
οριοθετούσαν δια της θεολογίας τους έναντι αυτής των ορθή πίστη, διαλέγονταν και κατεπρόπωναν τους αιρετικούς και προεκτείνοντας στην πράξη την αποστροφή προς την πλάνη, προχωρούσαν σε κοινωνισία των αιρετικών. Ας δούμε τώρα πώς και πότε εφήρμοζαν οι πατέρες στην πράξη τον 15ο κανόνα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ο κανόνας αυτός συνετάχθη μεν τον 1ο αιώνα, όπως ακούσαμε, 861 στην Σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου, αλλά εκφράζει τη διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας. Θέλω να πω εδώ πριν προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε και αστυνομικά ερμηνεία κόντρα λέγκεμ, δηλαδή ενάντια στο γράμμα των κανόνων, ούτε να παραβλέπουμε ή να εκβιάζουμε τις ιστορικές και πατερικές πηγές. Ας δούμε λοιπόν σχετικά παραδείγματα. Ο Άγιος Ιγνάτιος συμβουλεύει τον Ήρωνα, πάσο λέγον παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστοση, καν νηστεύει, καν παρθενεύει, καν σημεία ποιεί, καν προφητεύει, λύκωση φαινέστο, εμπροβάτου δωρά, προβάτων φοράν κατεργαζόμενος. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει σε κάποιους μοναχούς για τους αριανούς και αριανόφρονες, «Ον το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκη φεύγειν». Ο Διόρος Χρυσόστομος για κάθε αιρετικό της εποχής του. Είμαι εμπίστεως ενεκέν, φεύγει αυτόν και παρέτησε. Μη μόνο εάν άνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατιών. Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή, πως προέβη με υποστολικοί κανόνες, δις του έτους συγκρότηση τοπικών συνόδων στην Αρχαία Εκκλησία, αντιλαμβανόμαστε ότι τα διατεταγμένα, το οποίο λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, το φρόνημα για το οποίο μιλεί ο Άγιος Αθανάσιος και η πίστη που για τον οποίο μιλεί ο Χρυσόστομος, υπονοούν τη συνοδική κατάγνωση των αιρέσεων που ακολουθούσαν οι ποικίλοι αιρετικοί. Συνεχίζουμε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επιφθαίνουμε στον Εστόριο με επιστολή του, ζητεί να επανέλθει στην ορθή πίστη της Εκκλησίας, αλλιώς του γράφει, γίνος και σε αυτόν ουδένα κλήρων έχονται με θυμών, ουδέ τόπο ή λόγων εν της ιερέτησης του Θεού και Επισκόπης. Δηλαδή θα σε αποκόψουμε από την κοινωνία και δεν θεωρείσαι καν κληρικός εάν δεν αφήσεις την αίρεση. Εδώ η αίρεση του γνωστοριανισμού καταγινώσκεται θεολογικώς με τη συμφωνία και των λοιπών πατριαρχών υπό ενός Αγίου Πατρός του Αγίου Κυρίου και ο Νεστόριος απειλείται με κοινωνισία. Ο θεσμικός χαρακτήρας της επιστολής του μας βεβαιώνει, το Αγίου, δηλαδή του Αγίου Κυρίου, ότι ο Άγιος Κύριος δεν έπαυσε τη μνημόνευσή του έως να καταδικαστεί από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι μια επιστολή επίσημη, όπου έπρεπε να τηρήσει αυτό που έλεγε, δεν μπορούσε να διακόψει το μνημόσιο πριν καταδικαστεί. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, φυλακισμένος και ανακρινόμενος υπό των αιρετικών ομονοφιλετών, ερωτάται, «Ου κοινωνεί στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης?» Και πάντα «Ου κοινωνώ ότι τα Αγίας τέσσερας συνόδους εξέβαλαν». Δηλαδή δεν κοινωνώ με το θρόνο της Κωνσταντινούπολης γιατί πέταξαν έξω και αθέτησαν τις τέσσερις οικουμενικές συνόδους. Εδώ ο Άγιος προβάλλει ως αιτία της ακοινωνισίας του προς τον μονοθελήτη Πατριάρχη την ουσιαστική αθέτηση από τους μονοθελήτες των δογμάτων, δηλαδή τη στρέβλωση της πίστης της Εκκλησίας που εκφράζεται στις πρώτες τέσσερις Οικουμενικές Συνόδους, αφού με την καποδιδασκαλία του μονοθελητισμού κολοβώνεται η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αλλά δεν αρκείται σε αυτό, προσέχει. Οι τύρινοι θεαυτών κατακριθέντες και υπό των Ρωμαίων και της μετατάφθα γενωμένης συνόδου καθαιρεθέντες ποιαν επιτελέσουν σε μυσταγωγία, ή ποιον πνεύμα της παραστού των εκδηλωμένων επιφυτά, δηλαδή που έχουν κατακριθεί αυτοί καταρχάς από μόνοι τους μαθήτες αυτή της πίστος και αφού έχουν καθαιρεθεί από την σύνοδο της Ρώμης, ποιοι μυσταγωγία, τι τελούν και κατεβαίνουν το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, εδώ της ακοινωνισίας του Υιού προηγείται συνοδική κατάκριση και της αιρέσεως και των ειρητικών ποιμένων. Αυτό το λέω διότι κάποιοι λέγουν ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν επικαλούνται τις τοπικές συνόδους τις πρόσφατες για να κόψουν το μνημόσιο, αλλά μόνο τις Οικουμενικές Συνόδους. Ο Άγιος Στέφανος ο Νέος, αμνημόνευτος, έτσι τον αποκαλούσαν οικονομάχοι, ήταν ο οδηγός των μοναχών, των ασκητών και του λαού στην αντιμετώπιση της αιρέσεως. Στους μοναχούς που είχαν συγκεντρωθεί από διαφόρους τόπους, και είναι μια πραγματικά πολύ συγκινητική αυτή, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Στεφάνου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν, όλοι οι ασκητές, για να ακούσουν τι θα τους πει. Συνιστά να κοινωνούν με τις εκκλησίες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου οι επίσκοποι στις πόλεις αυτές, δηλαδή, δεν κοινωνούν τη μιαρά αιρέση. Και συνεχίζει.
Τι δεχρή λέγει περί των Προέδρων τούτε Ρώμης και Αντιοχίας, Ιερουσαλήμων και Αλεξανδρίας, οι Έθνες, που μόνο απευδελίξαντο και αναθεμάτισαν το μισερόν των εικονοκαυστών δόγμα, αλλά και επιστολές στυλιτευτικές, ούκ επάυσαντο καθιβρίζοντο τον ασεβή βασιλέα, αποστάτη και δεξιάρχην αυτών απακολούντες, ενίσχυε ο τιμιότατος και ο σοφότατος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πρεσβύτερος. Δηλαδή, εδώ έχει στο νου του πάντοτε η καμιά ενώπιον του, πάντα αυτοί οι συνόδοι που ήταν πρόσφατοι συνόδοι και με τις οποίες ήταν τοπικές συνόδοι που είχαν όμως αναθεματίσει και την αίρεση των οικονομάχων. Εδώ ο Άγιος επικαλείται τις συνόδους των Πατριαρχών που αναθεμάτισαν τις εικονοκαύστες που έγιναν τις εικόνες δηλαδή και των προετών καταπολεμήσαντα και καταδικάστα την αίρεση Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Ο Μέγας Φώτιος συνιστά αιρετικός εστιοποιημήν, ρωτάει, αιρετικός εστιοποιημήν, λύκος εστι, φέγγε την κοινωνία αυτού και την προς αυτόν ομιλία ως Υιόν Όφεως. Με αυτό εννοεί κάθε αιρετικό μανιχαίο, οικονομάχο, λατινίσωτα, αιρετικούς δηλαδή που είχαν όλοι καταγνωστοί από τη Συνόδος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει υπό το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά συγγραφής αγιορητικός τόμος, ένα κείμενο δηλαδή, όπου εκτίθενται με βεβαιότητα η διδασκαλία περί του ακτίστου φωτός και της θεοποίης ακτίστου χάρητος, όπως την βίωνε και την βίωνε το Άγιο Όρος και όλη η Εκκλησία. Τον τόμο επισφραγίζει υπογράφοντας ο Επίσκοπος Ιερισσού και διακηρύσει ότι τον μη συμφωνούντα της Αγίης καθώς και εμείς και η μικρό προημών πατέρης ημών, εμείς την αυτού κοινωνία που παραδεξόμαστε. Δηλαδή, έρχομαι σε κοινωνία δηλαδή όσους αθετούν αυτή την πίστη που συμφωνεί και με εμάς αλλά και με τους πατέρες που λίγο πριν από εμάς συμφωνούσαν. Παρά τα αυτά στέλνει ο Άγιος Γρηγόριος στη Σύνοδο το 1341, όπου επί τη βάση αυτού του αγιορητικού τόμου καταδικάζονται οι πλάνες του Βαρλάμ. Αργότερα αποτυχίζεται από τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα πριν καταδικαστεί εκείνος προσωπικός εφόσον ακολουθούσε τις κατεγνωσμένες συνοδικά πλάνες του Βαρλάμ. Δηλαδή πρώτα καταδικάστηκε ο Βαρλάμ, η πλάνη όλη αυτή του βαρλαμισμού. Και στη συνέχεια, όταν ο Ιωάννης Καλέκας, ο Πατριάρχης, ακολουθούσε τις πλάνες, τότε έπαυσαν το μνημόνιο. Από τον τέλο, συμπεραίνουμε ότι οι πατέρες σε περίπτωση εμφανίσεως κάποιας αιρέσεως δεν ενεργούσαν κατά το δοκούν, απλώς διαβάζοντας το Ευαγγέλιο ή τα συγγράμματα των προαυτών πατέρων. Όχι, ακολουθούσαν την παράδοση της Εκκλησίας, είχαν γνώση της διδασκαλίας των Αγίων, αλλά στους καθαρθέντες και θεοθέντες. Είχαν συμπαραστάτη του στο Άγιο Πνεύμα και με το φωτισμό του διέκριναν την αίρεση, διακήρυταν αυθεντικός και μεταβεβαιότητος στην αλήθεια της Εκκλησίας. Εν ανάγκη απομακρύνονταν από τους αιρετικούς επισκόπους και πολλοί τους ακολουθούσαν. Όμως, ως εκκλησιαστικοί άνθρωποι, ως ποιμένες, δηλαδή όχι του εαυτού τους, αλλά της Εκκλησίας, διακηρύσσοντας εν πνεύμα τη ίδια την ορθή πίστη, βάζοντας όρια ανάμεσα στην πλάνη και την αλήθεια, επιδίωκαν τις Εκκλησίες Συνόδου. Ο Άγιος Μάξιμος, παραδείγματος χάρη, πέφτει στην Αφρική και τη Ρώμη για να επιτύχει στην οδική καταδίκη του μονοθελητισμού. Και όλες αυτές τις αποφάσεις οι πατέρες τις επικαλούνταν όταν χρειαζόταν. Στη συνόδη του Άγιοι Πατέρες ήσαν παρόντες είτε δια του λόγου όταν ζούσαν, είτε δια της θεολογίας που τους είχαν κοιμηθεί. Και με βάση τη διδασκαλία τους αναθεματίζονταν αιρετικοί. Πολλές φορές οι πατέρες ανέμεναν άχρη καιρού την επιστροφή τους και οικονομούσαν όσους μετανοούσαν. Από την ιστορία αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητη και υπό των συνόδων κατάγνωση αιρέσεως, γιατί αυτές δίδουν εκάστοτε τη λύση της τραγωδίας, των περιπετειών, δηλαδή στις οποίες περιπλήττει η Εκκλησία εξαιτίας των αιρέσεων. Με το όπλο της καταγνώσεως μιας αιρέσεως από τις συνόδους, οι Άγιοι και ολόκληρη η Εκκλησία βαδίζουν ασφαλέστερα στην κανονική οδό, ειδικά στο θέμα της αποτυχίας από τους θρητικούς επισκόπους, είτε έχουν είτε δεν έχουν προσωπικά καταδικαστεί από σύνοδο. Στη συνάδελφη αυτή πρέπει να τονιστεί μια έμφαση ότι μέσα στη δίνη του πολέμου και των αιρέσεων και των αλλεπαλλήλων συνόδων, πάλι οι πατέρες ήσαν αυτοί που εν Αγίω Πνεύμα τη διέκραν ποια σύνοδος και τον Ορθόδοξη, ποια δηλαδή συμφωνούσε με τη δογματική παράδοση των προγενεστέρων συνόδων και πατέρων. Παρά το συμβασμό των Αγίων Πατέρων στους Ορθόδοξους Συνόδους, δεν αποτελεί αντικανονικότητα το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις ένας Άγιος, εντοπίζοντας μια προφανώς αιρετική διδασκαλία, διακόπτει την κοινωνία και το μνημόσυνο του επισκόπου του, όχι μόνο προς συνοδικής κρίσεως, αλλά και προς συνοδικής καταδίκης της αιρέσεως. Μήπως και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, που ήλεγξε την οικονομαχία, πριν τις αποφάσεις της Συνόδου της Συρίας, θα κοινωνούσε με τους εχθρούς του Χριστού?
Ασφαλώς όχι. Δεν μπορώ να πείσετε να δεχτώ ότι ο Άγιος Στέφανος ο Νέος, ακολουθούμενος από όλο αυτό το πλήθος μοναχών και λαϊκών, θα μπορούσε να μένονται στην απόφαση μια Ορθόδοξη Συνόδου να κοινωνεί με ιερείς και επισκόπους που θεωρούσαν διεκείρητα ότι οι εικόνες είναι είδωλα και τις έκαιγαν. Ναι, ο Άγιος Άνωστος Δαμασκηνός, ο Στέφανος ο Νέος και άλλοι Άγιοι Πατέρες δεν κοινωνούσαν τους οικονομάκους πατριάρχες και επισκόπους, ίσως ακόμα και χωρίς συνοδική απόφαση, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη βλάσιμη καθαίρεση εδώ των Αγίων Εικόνων. Και πολλοί κληρικοί και μοναχοί τους και λαϊκοί τους ακολουθούσαν. Ναι, αλλά ποιοι ήσαν αυτοί οι Άγιοι? Εκπλήθησαν από την άσκησή τους, την τελειότητα της πίστης και των αρετών τους, από τα θαύματά τους. Οι οικονομάκοι τους έκοβαν τις μύτες, τα αυτιά τους έβγαζαν τα μάτια, τους έφυγαν τα μοναστήρια, αλλά αυτοί ο πνεύματι κινούμενοι αδυνατούσαν να συγκατατεθούν και να ανακοινωνήσουν στην αίρεση. Κάνοντας μια κίνηση προς τα πίσω, σας αναλογιστούμε τα μέτρα όλων των θεοφόρων πατέρων. Οι πατέρες μας αυτοί δεν ήσαν απλώς οι ήρωες που ανθίσαν το μεγενέο φρόνημα στις αιρέσεις, που είχαν άπτε στη γνώση των Αγίων Γραφών και της διδασκαλίας των προαυτών Αγίων Πατέρων, που διατύπωναν αλάνθαστα τα ορθόδοξα δόγματα και τα υπερασπίζονταν με κίνδυνο της ζωής τους. Η πίστη τους και τα έργα τους ήσαν δρομένα στην εναυτή ζώσα και ενεργούσα χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Σημειοφόρος Στέφανος, ο νέος, ήταν κατά το βιογράφο του ο αΐ εν εαυτό των Χριστών περιφέρων και όλους υπ' αυτού διδασκόμενος. Ο Άγιος Σημειώνος ο Λόγος γράφει σχετικός: «Ο Θεός πήρεστη και πήρε ήλθε και έβαλε επί της γης. Εκ γαρ τούτου του πυρός εκείνου του Θείου, πάσαν επιστήμη και πάσαν τέχνη ούτε οι Άγιοι, δηλαδή σοφός διδαχθέντες, δια πάντων εμπαγεί το βίο και εν πάση αυτόν τη ζωή το Θεό ευρίστησαν. Κι ούτε δε υπήρχαν και οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες ημών και διδάσκαλοι, οι τασαιρέσεις δια του πυρός τούτου του Θείου ως ακάμφας εξαφανίσαντες». Οι πατέρες έχοντες εναντί στο άγιο πύργο του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο κατέστρεφαν την πλάνη, ανεργούσαν με διάκριση χάρη του πλανωμένου και χάρη της τιμής του Χριστού. Εδρύμωσαν διακριτικά τους ιερούς κανόνες. Όπως μου έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, το πιδάλιο πρέπει να το χρησιμοποιεί κάποιος όπως το πιδάλιο των πλοίων, κάνοντας ελιγμούς κατάλληλους για τελειώς το πλοίο θα πέσει στα βράχια. Και ο Γέροντάς μου, ο πατήρ Επιφάνος, έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τους κανόνες κανόνια στρεφόμενων ιδιών των αδελφών μας. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, πρόμαχος της πίστεως και πρωτοστάτης της καταδίκης του Νεστορίου και των αποδών του, δεν περιέλαβε στα αναθέματα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου ονομαστική καταδίκη του τότε ήδη κοιμηθέντος αιρετικού Θεοδόρου Μουψουεστίας, δασκάλου του Νεστορίου, ούτε διέκοψε το μνημόσυνο των επισκόπων της Ανατολής που τον μνημόνευαν στα δίπτυχά τους, γιατί φοβόταν το σκάνδαλο και τα σχίσματα που θα ακολουθούσαν. Εδώ θέλω να πω ότι ο Θεός Μουψουεστίας ήταν μεγάλος δάσκαλος θεολόγος, είχε κάνει ερμηνεία όλων των γραφών Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης και τον είχαν σε όλη την Αντιόχεια και στην Εκκλησία εκεί της Ανατολής ένα μεγάλο δάσκαλο. Δεν ήταν ασήμαντο πρόσωπο που δεν επηρεάζει, όπως υπόθηκε, την Εκκλησία, τους αδοπήθησε πάρα πολύ. Παρατάφθηκε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ο Άγιος Κύριος δεν τον περιέλεγε ονομαστικά, γιατί φοβόταν ότι θα γίνονταν σχίσματα αν υπήρχε ονομαστική καταδίκη. Είπε μάλιστα ότι για κοιτάξτε. Έγραψε μίλησε στον Άγιο Κελστίνο, δεν μπορώ να θυμηθώ, ότι από τη στιγμή που καταδικάζουμε τον Εστόρια και αυτά που λέει ο Θεόδωρος Μουψουεστίας, που είναι δασκαλός και αυτός καταδικασμένος είναι. Αλλά δεν δουλεύουμε για να μην έχουμε αυτά τα πολιτικά των σχισμάτων. Έτσι σκέφτονται οι πατέρες, είχαν στο νου τους την ενότητα της Εκκλησίας. Ο Θεόδωρος καταδικάστηκε και πολύ αργότερα στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μετά από 120 χρόνια, όταν είχε λήξει ο κίνδυνος του σχίσματος. Ερχόμαστε στη σημερινή μας καθόλου της Εκκλησίας, στην αίρεση δηλαδή του Οικουμενισμού. Πατριάρχες, πολλές φορές Μητροπολίτες, Θεολόγοι, υποστηρίζουν με κάθε λόγο και τρόπο την ένωση των Εκκλησιών και Ομολογιών, ενώ κάποιοι κάνουν ανοίγματα στην πανθρησκεία. Αρνούνται έτσι τη μοναδικότητα της ενημείνα ελπίδος, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αμβλύοντας με τη συνεχή προπαγάνδα το Ορθόδοξο φρόνημα των πιστών. Τι έχει συμβεί σε σχέση με την εξάπλωση του Οικουμενισμού μέχρι τώρα? Λίγο πολύ γνωρίζουμε, έχουμε το δραματικό σχίσμα των αδελφών μας πανημερολογητών, την αποτύχηση το προσωρινή για 4 χρόνια των Αγιοριτών σύμφωνα με τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας και τριών Μητροπολιτών των Νέων Χωρών και επιστροφή βέβαια μετά από 4 χρόνια. Έχουμε απομακρύνσεις μονών και κληρικών από την κοινωνία των επισκόπων τους, είτε λόγω αιρετικών δασκαλιών, είτε κοινωνούν με, με αιρετικούς προσταμένους τους. Αποτυχίες κληρικών που πήγαν στο παλαιό ημερολόγιο,
Όλα αυτά τις κινήσεις βέβαια από τη μια μαρτυρούν μια υγεία διάθεση των πιστών να μην ανεχθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον μολυσμό των αιρέσεων. Αλλά από την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις φαναρούν μια σύγχυση περί του πρακτείου. Η σύγχυση αυτή επιτείνεται από την επίμονη υποστήριξη της αντικανονικής θέσεως ζηλωτών κληρικών περί υποχρεωτικής αποτυχήσεως των κληρικών από τους προϊστεμένους τους. Είτε αυτοί αιρετίζουν, είτε κοινωνούν με αιρετίζοντες και προσωπικής κρίσεως της αιρέσεως καθώς και άλλων αστηρίκτων κανονικών θέσεων. Δηλαδή ότι μέσω των κανόνων οι κυρίως στην πλάνη είναι χωρίς συνοδική καταδίκη αναθεματισμένα, χωρίς δεν υπάρχει σύνοδος τίποτα. Ότι οι λαϊκοί επίσης, εδώ ξεφεύγοντας από το πνεύμα των πατέρων και των συνόδων, ότι οι λαϊκοί είναι κριτές και δικαστές της πίστος των αιρετιζόντων επισκόπων. Νομίζω πάντως ότι μέχρι τώρα, παρά τον πόνο που βιώνουν οι πιστοί από τη βλάσιμη εισβολή του οικουμενισμού, τελικά το σώμα της Εκκλησίας έχει ακολουθήσει το χρυσό κανόνα, δηλαδή τους ιερούς κανόνες και τους αγίους του καιρού μας. Η κατάγνωση από τους πατέρες σύμφωνα με το πλήρες περιεχόμενο του όρου του 15ου κανόνος είναι η αρχή, το έναυσμα για κάθε κανονική τοποθέτηση και ενέργεια κληρικών και λαϊκών. Οι Άγιοι Πατέρες είναι που οδηγούν όταν πρέπει και σε καταδικαστικές συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε και σήμερα Αγίους Πατέρες. Χωρίς Αγίους η Εκκλησία μας θα ήταν και μην χάριτος. Αυτοί είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές και τηρητές των Ιερών Κανόνων. Από την πολιτεία των τωρινών Αγίων μας γίνεται αντιληπτό ότι δεν αρκεί να μελετά κανείς τους κανόνες και δεκάσει τόσο σοβαρά ζητήματα και ένα ορμά στην εφαρμογή τους. Χρειάζεται φωτισμός, θείος και διάκριση, ειδικά σήμερα όπου ο οικουμενισμός έχει μεθόδους και διακλαδώσει σατανικές επικίνδυνες για την ενότητα της Εκκλησίας. Οι ζώντες Άγιοι ομιλούν και ενεργούν με την εγκαταστασία του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουν πώς και πότε θα μιλήσουν, πώς και πότε θα συστήσουν τις κατάλληλες ενεργείες. Για τον οικουμενισμό ομιλούν, γράφουν, καταδικάζουν, αφυπνίζουν, αλλά και συγκρατούν το σώμα της Εκκλησίας, την ενότητά του. Προσέχουν να μην δικάσουν, να μην διχάσουν το ήδη, όπως έγραφε ο πατήρ Παΐσιος, πολύ κομματιασμένο φόρμα της μητέρας μας, της Εκκλησίας. Ας δούμε και τη στάση των σημερών Αγίων. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς έγραψε: «Ο οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τους ψευδοχριστιανούς, για τις ψευδοεκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλες οι ψευδοεκκλησίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αίρεση παραπλεύρω στην αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό της όνομα είναι πανέρεση». Ο Άγιος Γιώργος Παΐσιος στην επιστολή του στις αρχές του 69 κατηγορεί τις φιλενωτικές κινήσεις του Αθηναγόρα και τον ελέγχει για τον σκανδαλισμό των χριστιανών. Λέει επίσης ότι επειδή το θέμα της ενώσεως των Εκκλησιών είναι κάτι το πνευματικό και ανάγκη έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ τον Θεό και είναι θεολόγοι σαν τους πατέρες της Εκκλησίας, που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους στη διακονία της Εκκλησίας αντί μεγάλης λαμπάδας, τους οποίους άναψε το πύρι της αγάπης του Θεού. Ακριβώς επαναλαμβάνει, ίσως χωρίς να έχει διαβάσει τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, είναι αυτό το πύρι δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος που διαποτίζει τους Αγίους Πατέρες, τους φωτίζει το πώς θα ενεργούν. Συνεχίζοντας, ο πατήρ Παΐσιος βεβαιώνει ότι ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Ειρηνικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέρφια μας, για να ομολογήσουν τον Ορθόδοξο πίστη, να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στη μητέρα μας. Λέγει όμως ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία, το είπε και ο Σεβασμιότατος, κάθε φορά που θα πτέει ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα, κοντά στη μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο. Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος, ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Σεβαστός Γέροντάς μας, ο Πατήρ Επιφάνειος, ο Πατήρ Χαράλαμπος, ο Βασιλόπουλος, όλοι σέβονταν το πολύ μερολόγιο, δεν ήθελαν όμως το σχίσμα. Όλοι αντιπαθούσαν τον οικουμενισμό και μάθονταν εναντίον του, αλλά απέφευγαν την αποτύχηση. Ούτε η πλήρη χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος ως Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης, Ιάκωβος Ταλίκης, ούτε ο διοκόμενος της Σερβία ως Ιωστίνος διεννοήθησαν να αποτυχιστούν από την κοινωνία της Εκκλησίας. Ποιος να πει τώρα ότι φοβόταν και βολευόταν, όπως υπόθηκε ο πατήρ Ιωστίνος που υπέφερε τόσα τον κομμουνισμό, ότι θα φοβόταν να αποτυχιστεί, εφησύχαζε και βολευόταν. Η βιασύνη για αποτύχηση σήμερα βασίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη του υποχρεωτικού χαρακτήρα του κανόνα. Αν ήθελε οι θεοφόροι πατέρες συντάκτες του κανόνα να καταστήσουν τον κανόνα υποχρεωτικό, θα ξεκινούσαν με φράση με το ρήμα δι, πρέπει, αναγκαίωνεστε, κάτι παρόμοιο, και θα προέβλεπαν ποινές αναθέματος ή αφορισμού στις περιπτώσεις παραβάσεως του κανόνα.
Έχουν υποθεί πολλά σχετικά με το ζήτημα αυτό. Θα προσθέσω τούτο. Ο κανόνας αυτός, κατά το τμήμα που μας ενδιαφέρει, είναι σε πολλά σημεία κατά το γράμμα παρμένος από την περί εξαγγελιών πραγματεία του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμου. Δηλαδή από αυτό το έργο έχουν πάρει σχεδόν κατά γράμμα οι πατέρες το κείμενο αυτό που μας ενδιαφέρει, το απόσπασμα αυτό του κανόνας που μας ενδιαφέρει για περί αποτυχήσεως. Σε αυτή την πραγματεία ο Αγίος Σοφρονίος για λόγους παιδευτικούς καταράται τους παραβάτες των θείων εντολών. Έχει μείνει πάρα πολύ αυστηρός, κανείς σας ευχαριστεί. Αν δει γιατί πώς μιλάει ο Άγιος Σοφρόνιος για διάφορες παραβάσεις των εντολών και αυτών που δηλαδή ήταν σαν επιτήμια για όσους παρέβαιναν αυτές τις εντολές. Ας πούμε, ολίων όρων γονέων ή ζώντων ή τεθνεώτων, ανάθεμα εστοδία, ποιος πειράξει, ας πούμε, τη διαθήκη των γονιών του, είναι θυματισμένος. Ή του στάχεια του αποπίπτοντα ου καφίση λέγει τη φτωχή επικατάρτο. Όποιο δηλαδή δεν αφήνει αυτά τα στάχια που πέφτουν με τον θερισμό για να πάρουν φτωχή, είναι επικατάρτο. Και άλλα πάρα πολλά είναι πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ στρό, δηλαδή για λόγου πνευματικού και παιδευτικού για όσου παραβαίνουν αυτέ τι εντολέ. Μόλι φτάνει όμω στο θέμα αυτό, που είναι, ακούστε το πώ το λέει. Καταρχάς, ξεκινάει και από αυτό που μοιάζει με τον 31ο Αποστολικό Κανόνα, ή της Πρεσβύτερος ή Διάκονος, ως δίθεν επεγκλήματι του οικείου κατ' Ευνοχώς Επισκόπου προς συνοδικής διαγνώσεως αποστήτης αυτού κοινωνίας, και μη αναφέρει το όνομα αυτού, καθαρίστον για αυτούς δηλαδή, που είναι για άλλα εγκλήματα, όχι για την πίστη, και για τους επισκόπους κτλ. Και κλείνει ο τρόπος. Ή δε την αποστέν την ως ου διαπρόφασιν εγκλήματος, αλλά διέρεσιν υποσυνόδου ή Αγίων Πατέρων κατεγνωσμένη τιμής και αποδοχής ως η Ορθόδοξη. Είναι λοιπόν, αν ήθελε να επιβάλλει κάποιο επιτύχημα και θα το παίρνουν και από εκεί και οι πατέρες να πούν ότι θα ήταν αναθεματισμένοι και καταραμένοι όσοι δεν αποτυχίζονται από τους ελληνικούς προϊσταμένους τους. Γιατί άραγε μοιάζουν ελαστικοί οι πατέρες στο ζήτημα αυτό? Στην ανησυχία που εξέφρασα προς τον Όσο Πορφύριο για τις ενέργειες των υψηλά ισταμένων οικουμενιστών, μου είπε μόνο: πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπονοώντας βέβαια τον κίνδυνο σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Οι Άγιοι Πατέρες, στη συντάκτηση του 15ου κανόνα, δεν υποχρεώνουν σε αποτύχηση και οι εσκάτως διαλάμψαντε Άγιοι, ιδιαίτερα σήμερα την εποχή της συγχύσεως, όπου εψύγει η αγάπη των πολλών, δεν στέλνουν σε αποτυχίσεις, γιατί και τότε οι Άγιοι και τώρα αναλογίζουν τις προβλεπόμενες και μη προβλεπόμενες συνέπειες από τέτοιες κινήσεις, νιώθουν ευθύνη ή την ενότητα της Εκκλησίας. Καθένας ειδικά, κάθε επιμένας της Εκκλησίας μπορεί να σκεφτεί πάρα πολλά παρατράγουδα, καθένας μπορεί λίγο να σκεφτεί σε περίπτωση αποτυχήσεων. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τους Αγίους όσο Ιωστίνο, όσο Πορφύριο, Αγίους Γέροντες Παΐσιο, Ιάκωβο, Τσαλίκη, Φιλόθεο Ζεβάκο, Επίσκοπο Αυγουστίνου. Εν προκειμένου, έχει καταγνωστεί ο οικουμενισμός ως πανέδεση υπό των συγχρόνων γερόντων. Αλλά για να απομακρυνθούν οι Ορθόδοξοι από την κοινωνία των οικουμενιστών, χρειάζεται κατάγνωση υπό τη Συνόδου. Αυτό είναι διαζευτικά ένα από τα προαπατούμενα του 15ου κανόνος, πως λέει, Αγίου Συνόδου ή Πατέρων κατεγνωσμένη. Δεδομένου ότι κατά τη μαρτυρία και από τη χιστέα των αδελφών, ο οικουμενισμός είναι ύπουλη αίρεση και ως προς την ουσία του και ως προς το πώς φανερώνεται προς τα έξω. Όπως γράφει ορθώς, ο οικουμενισμός σήμερα προχωρεί στην κατάργηση των οδείων της Εκκλησίας και της πίστεως σταδιακά και μεθοδικά. Ενώ εκ του αντιθέτου παρουσιάζεται σαν να μην καταργεί τίποτε από την πίστη και την παράδοση. Ορισμένοι από τους επιμένες, αυτό είναι η δική μου διόρθωση, δεν είναι όλοι οι επιμένες, οι επίσκοποι να αυτοπροβάλλονται ως φύλακες της πίστεως και προστάτες του τμήματος, οι οικουμενιστές δηλαδή. Αυτό συνεχίζει αποδεικνύει ότι ο οικουμενισμός είναι η πουλότερη εξ όλων των αιρέσεων. Επομένως, λόγω αυτού του χθονίου χαρακτήρα του οικουμενισμού, είναι ανάγκη, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, να εκφωνηθεί το πονηρό δόγμα και ανάθημα στη Σύνοδο. Προτούτων, λέει ο Άγιος Θεόδωρος, ουκ έστει ασφαλώς αποστείνε των παρανομούντων τελείως, οικονομία δε πρεπούση αναφέρει έως καιρού. Δηλαδή, δεν είναι ασφαλές να απομακρυνθεί κανείς από τους παρανομούν, τους αιρετικούς, αλλά τελείως, αλλά με κάποια οικονομία μέχρι έως καιρού να μνημονεύει τους επισκόπους.
επισκόπους. Δηλαδή είναι αναγκαίο να περιγραφεί η αίρεση λεπτομερώς κατά το πρότυπο των συνόδων και να θεματιστεί εν συνόδο, αν όχι σε οικουμένη, τουλάχιστον σε μια τοπική συνόδο. Μέχρι τότε, άχρη καιρού, μνημονεύονται ευθύζονται σε επίσκοπα, αλλά απαιτείται πίστη, εγρήγορση, εχριστού άσκηση και εργασία των εντολών. Υπάρχει βέβαια ένα αναθεματισμό από την υπερόρια σύνοδο των Ρώσων τη Διασπορά, αλλά είναι μια σύνοδο που έχει αμφίβολη κανονικότητα. Πάντως είναι ένα αποτελείο τρόπο που έχει κάποιο μικρό πρότυπο, αλλά πρέπει κατά την κρίση μας να φοράει ο αναθεματισμός, να είναι λεπτομερής, να περιγραφεί αίρεση και για ένα-ένα-ένα πράγμα που διαβάζουμε στις Οικουμενικές Συνόδους να καταδικαστεί και να θεματιστεί κάθε πλάνη που έχει ο Οικουμενισμός. Έχει πολλά πράγματα, δεν είναι ένα πράγμα και γι' αυτό μπορούν και λύσονται και παρουσιάζουν αυτό τη διπροσωπία. Και εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε τον Άγιο Ιουστίνο. Λησμονούμε ότι όχι μόνο χαρακτήρισε επανέλευση τον Οικουμενισμό, αλλά σε υπόμνημά του προ τη Σύνοδο Ιεραρχία τη Ελληνική Εκκλησία, σχετικά με την και τότε όπως και τώρα μελετουμένη Μεγάλη Σύνοδο, έγραψε «Έτερον θέμα, το οποίο θα ειδύνατο και θα έπρεπε κατά την ημετέρα να αίσθηση και επίγνωση», ποιος μπορεί να το πει αυτό, νομίζουμε ένας Άγιος με τέτοια παρουσία, «να απασχολήσει μια όντως Οικουμενική Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα είναι το θέμα του Οικουμενισμού. Το θέμα του το είναι στην πραγματικότητα εκκλησιολογικό θέμα, καθώς το αναφέρεται στην Εκκλησία ως ένα και μοναδίο και μοναδικό θεωτρόπινο οργανισμό, τον οποίο ο συγκριτισμός του σύγχρονου Οικουμενισμού θέτει υπό αμφισβήτηση. Η κανονική καταδίκη του Οικουμενισμού θα αποτελέσει την απαρχή για την πλήρη καταστροφή της αιρέσεως. Μέχρι τότε δεν πρέπει να εφησυχάζουν και δεν εφησυχάζουν οι Ορθόδοξοι κληρικοί και λαϊκοί, ούτε βολεύονται όπως κατηγορούνται από αποτυχισμένους. Με το Κύριο, με δημόσιες ομιλίες, με κείμενα συγγραφόμενα και υπογραφόμενα από επισκόπους και λοιπούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Με επικείμενες παρεμβάσεις, δημοσιεύματα, αφενός καλλιεργείται το Ορθόδοξο φρένωμα των πιστών, που κρατούνται έτσι σε εγρήγορση και ενότητα και από την άλλη αναγκάζονται οι Οικουμενιστές να πονοκεφαλιάζουν και πολλές φορές να χάνουν την ψυχραιμία τους. Όσο και προχωρούν σε αποστασία από την Ορθοδοξία, γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώσα παρεμβολή των Ορθοδόξων που έχει όρια στην ανοχή της παρανομίας. Όσοι χαρακτηρίζουν χλεβαστικά την ομολογία πίστεως στο κείμενο αυτό και τη λυπή σήμερα αναπτυσσόμενη απολογητική γραμματεία ως χαρτοπόλεμο, θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο και για την πατερική γραμματεία που ανέκαθεν αναπτυσσόταν για δεκαετίες μέχρι την καταδίκη των αιρέσεων. Θέλω να συνοψίσω τις παρόνες σκέψεις σχετικά με τη στάση των Αγίων ενώπιον των αιρέσεων. Οι Άγιοι Πατέρες αποτυχίζονται από την κοινωνία των αιρετικών, η συμβολή των Αγίων Πατέρων δια του φωτισμού της θεολογίας και της παρουσίας τους είναι εκ των όνων καν προϋπόθεση για τη διάγνωση και κατάγνωση των αιρέσεων. Οι Άγιοι Πατέρες αποτυχίζονται από την κοινωνία των αιρετικών επί τη βάση της διδασκαλίας των προαυτών πατέρων και με τη δεότητα και την πληροφορία που τους παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Σπέβδουν στη συγκρότηση συνόδων για την καταδίκη των αιρέσεων και των αιρετικών ποιμένων, διακρίνουν ποιες από τις συνόδους είναι ορθόδοξες και στις αντιπαραθέσεις με τους αιρετικούς προβάλλουν μαζί με την πίστη της Εκκλησίας τις τοπικές συνόδους που καταδικάζουν την πλάνη, ώστε να αιτιολογήσουν την αποτύχησή τους από τους αιρετικούς ποιμένες. Δεν ενεργούν παρορμητικά και ισοπεδωτικά, αλλά μεταδιακρίσως αναμένοντας τον κατάλληλο καιρό για την αποτύχηση, φροντίζοντας με θείο φόβο για την ενότητα της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Πατέρες παρούν και σήμερα, και όπως πάντα το οφείλουμε και σήμερα, μπροστά στη ρέλαπα του Οικουμενισμού να τους ακολουθήσουμε. Κάποια συμπεράσματα όταν κατοπτριστούμε στην πολιτεία των Αγίων. Αναλογιζόμενοι το μέγεθος της αγιότητας των Αγίων Πατέρων, θεωρώ ότι ακολουθώντας κατά το δυνατόν το Πνεύματος, δεν μπορούμε ούτε κατ' ελάχιστο να συγκρίνουμε τον εαυτό μας, τις πράξεις, τις πρωτοβουλίες, τα γραπτά μας, με αυτά των Αγίων που ανήλθαν στη θεωρία του Θεού και δέχτηκαν το χάρισμα του Θεολογίου. Δεύτερον, είναι κατ' ένα επικώς απαραδέκτο λόγω της κρισιμότητας των πραγμάτων και της καταιγιστικής προθήσεως του Οικουμενισμού να ομιλούμε υποτιμητικά για την εχριστώ διδασκαλία περί ασκήσεως και να χαρακτηρίζουμε ευσεβιστικά τα κηρύγματα περί νοεράς προσευχής, υπακοής κλπ. Γιατί τούτη η ζωή της ασκήσεως και ο αγώνας για την εχριστώ τελείωση ήταν η βάση των Αγίων και πρέπει να αποτελεί και για μας το κριτήριο όλων των αργιών μας. Τρίτον, εγγίζει τα όρια της βλασφημίας ο ισχυρισμός ότι έχοντας τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και τους ιερούς κανόνες δεν έχουμε ανάγκη το θείο φωτισμό για τις ενεργείες μας. Τέταρτον, οι ίδιοι που εκτοξεύονται κατά των θεοφόρων Αγίων του καιρού μας, Αγίων που δεν τους ανακήρυξαν όπως ελέγχθη οι Οικουμενιστές, αλλά όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, το οποίο ζει και αναπνέει με το όνομά τους, όχι μόνο αποτυχίζουν
αυτές οι ύβριστους υβριστές από τους ερητίζοντες προσταμένους τους, αλλά φρονών τους αποσχίζουν από το σώμα της Εκκλησίας. Τελικώς, δεν πρέπει μόνοι μας με κριτήριο του λογισμού μας, τα διαβάσματά μας, το ζήλο μας, το ένστικτό μας, να βαδίζουμε στη ζωή μας και τις επιλογές μας. Αυτή μάλιστα την εποχή του σατανοκινήτου οικουμενισμού, όπως έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, αλλά συμπάσχει της Αγίας, έχοντας κατοικούντα τον Χριστό στις καρδίες για τις πίστες, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσουμε την υπερβάλλουσα της γνώσης αγάπη του Χριστού, τηρούντας με τα φόβο την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ενότητα της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο για την εξίσου θεολογικότατη, αρτιότατη ομιλία του για την άριστη ανάπτυξη του θέματος του με τίτλο «Ακοινωνισία και αποτύχηση σύμφωνα με τη διδασκαλία και τον βίο των Αγίων Πατέρων». Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρθηκε ότι στην Ορθοδοξία είναι σημαντική η μνημόνευση του Επισκόπου εκάστης τοπικής εκκλησίας ως εγγύητου και φύλακος της Ορθοδόξου πίστεως με την οποία πραγματώνεται και διαθυλάσσεται η εντιευχαριστία ενότης της Εκκλησίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε πως όταν αθετείται η πίστη με τις αιρέσεις, ποια διαδικασία ακολουθεί η Εκκλησία μας, πως η Εκκλησία των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων προχωρεί στην κατάγνωση της αιρέσεως, στη συνέχεια συνοδική καταδίκη της αιρέσεως. Επίσης μίλησε για την σημασία των Αγίων Πατέρων στην επισήμανση και κατάγνωση των αιρέσεων, ότι στην αντιμετώπιση δηλαδή των αιρέσεων είναι καθοριστική και κομβική η συμβολή των Αγίων Πατέρων, όπως αυτό το γεγονός φαίνεται από τα πρακτικά των συνόδων, τους βίους των Αγίων Πατέρων, την εκκλησιαστική γραμματεία και τους ιερούς κανόνες. Τόνισε επίσης ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν αυτοσχεδιάζουν κατά το λογισμό τους, αλλά με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος το οποίο διαθέτουν, αναιρούν με το θεολογικό τους λόγο, καταδικάζουν την αίρεση και οδηγούν το λαό στη στάση του έναντι της αιρέσεως. Επίσης, αναφέρθηκε στον 15ο κανόνα και είπε ότι οι Άγιοι Πατέρες συντάκτες του κανόνους αυτού δεν κατέστησαν υποχρεωτική την αποτύχηση από τους αιρετικούς επισκόπους και οι προσφάτως ανακηρυχθέντες όσοι οι πατέρες δεν προχώρησαν ως θεοδίδακτοι ποιμένες σε αυτήν, αναλογιζόμενοι τις προβλεπόμενες και απρόβλεπτες ποιμαντικές συνέπειες. Αναφέρθηκε επίσης στην αντιμετώπιση της πολυδέδαλης σύγχρονης πανερέσεως του οικουμενισμού, τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, τις μεταμορφώσεις που παρουσιάζει από τους προωθητές τους και τόνισε επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι σύγχρονοι, οι εσχάτως διαλάμψαντες, όσοι οι θεοφόροι πατέρες, Άγιος Ιουστίνος ο Πόκοβιτς, Άγιος Φιλόθεος Ευπάκος και άλλοι, οι οποίοι καταδίκασαν μεν τον οικουμενισμό, αλλά δεν αποτυχίστηκαν από τους επισκόπους. Και τέλος κατέληξε στη φράση ότι οι πολυπίκυλες ύβρις κατά των σημερινών Αγίων εκ μέρους αποτυχιστέν των αδελφών όχι μόνο τους αποτυχίζουν από τους αιρετίζοντες επισκόπους αλλά και τους αποσχίζουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και πάλι ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωάννη για την ωραιότατη αυτή ανάλυση και ανάπτυξη του θέματος. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα διάλειμμα ενός τετάρτου και θα προχωρήσουμε μετά το διάλειμμα στην σύμφωνα με το πρόγραμμα συζήτηση για να καταλήξουμε στη συνέχεια στα πορίσματα και στη λήξη της ημερίδας. Ένα λοιπόν τέταρτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.